Το φράγμα Χαλαβριανού ποταμού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της γέμισης τώρα και 2 χρόνια. Φέτος, λόγω όμως του καταστροφικού σεισμού που έγινε στο Αρκαλοχώρι, έχουν τοποθετηθεί κάποια ειδικά μηχανήματα στο φράγμα και αυτά τα μηχανήματα μετράν τη στατικότητα του εδάφους. Προς το παρόν οι ειδικοί μας λένε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά για λόγους ασφαλείας έχουν αποφασίσει να αδειάσει το φράγμα μέχρι κάποιο συγκεκριμένο σημείο. Λόγω των μεγάλων βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών, το φράγμα γεμίζει, αδειάζει, γεμίζει, αδειάζει. Τώρα είμαστε στο στάδιο πάλι του αδειάσματος. Μετά το μεγάλο σεισμό που έγινε στις 27 Σεπτεμβρίου στο Αρκαλοχώρι, υπάρχει ένας προβληματισμός στην υπηρεσία. Προς το παρόν όμως δεν υπάρχει κανένα, μα κανένα θέμα στο φράγμα. Δεν υπάρχει ούτε διαρροή, ούτε υπάρχει κάποιο πρόβλημα στατικότητας με τις μετρήσεις που γίνονται. Είναι προληπτικό το μέτρο. Ευελπιστούμε τέλος Μαρτίου να ταποθεί το φράγμα. Φέτος είχαμε έναν καλό χειμώνα και ευτυχώς. Αν δεν είχαμε όμως τον καλό χειμώνα και είχαμε τους προηγούμενους χειμώνας, τους ξηρικούς, δυστυχώς το φράγμα δεν θα είχε φτάσει ούτε μέχρι τη μέση. Ευελπιστούμε μέσα Μαρτίου, τέλος Μαρτίου, να σφραγιστεί το φράγμα και με την λίγη απορροή που έχουν οι γύρω ποταμοί, δηλαδή ο ποταμός του Χαλαβριανού ποταμού, να γεμίσει το φράγμα, γιατί είναι μια καλή ανάσα για τους παραγωγούς της ευρύτερης περιοχής. Οι δύο βασικές κοινότητες που αδρεύονται από το συγκεκριμένο φράγμα είναι η κοινότητα Αρχανών και η κοινότητα Χουδετσίου, και έχουμε και την κοινότητα Προφήτη Ηλία που είναι ο Δήμος Ηρακλείου, που αδρεύεται κατά 20% η έκτασή της.